Ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι ζητάει. Πριν όμως η κυβέρνηση κάνει την κάτι. Και ούσα λαχιοφού που αλλαγεία. Εγώ έπρεπε καβατάκι. Παντεστικώς έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 12 Δεκεμβρίου θα μείνει ο διαδικτυακός τόπος κοινωνικό μέρισμα.gr για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή μερίσματος, ο οποίος έχει ανοίξει από το απόγευμα της Κυριακής 26 Νοεμβρίου. Η ανταπόκριση ξεπέρασε το αναμενόμενο, προκαλώντας καταιγίδα αιτήσεων αλλά και αντιδράσεων, με πολλούς από τους πολίτες να μένουν εκτός παιχνιδιού. Πεινάμε και ζητιανεύουμε και μας κατηγοράν κιόλα. Από εκεί μετά, πριν μέσα τίποτα άλλο. Έχω συνταξί που ζημού, πέντε φράγκα να πάνε σε δεν φτάνει λεφτά. Πέντε πέντε λαχιάκια. Δυσκολεύομαι. Είμαι κάποια ηλικία. Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες σε κάθε άκρη του κόσμου μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τα οποία κάθε άλλο παρά λαμπρά θα είναι. Δεν υπάρχουν λεφτά καθόλου. Είναι κάποιο κοντινό προορισμό? Δεν νομίζω. Ρίσμα, πέρσι καλύτερα ή χειρότερα? Χειρότερα. Πιστεύω, ναι, χειρότερα. Όχι. Ποιο λόγο? Με τι λεφτά? Φέτος είναι χειρότερα από πέρσι? Είναι η ίδια κατάσταση. Τις παρέες σας που συζητάτε επικρατεί ακριβώς το ίδιο? Παρέες μας έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχουμε μείνει από μια παρέα 7 ατόμων, 2 άτομα, 3 και αν. Περισσότεροι έχουν φύγει. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Τα πράγματα εννοείται ότι δεν είναι εύκολα, πιστεύω για κανέναν. Τώρα, αν περισσέψει κάτι από τις διακοπές από τα περισσότερα μεροκάματα, ίσως πάμε κάπου κάποια βόλτα.